Συνέβη και αυτό. Πρόστιμα φωτιά για αθρέτα κτίσματα, ακόμη και σε όσους δεν διαθέτουν σπίτια. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ο κύριος Μιχάλης, ο οποίος υπέστη διπλό σοκ όταν πρωτοαντίκρισε έγγραφο από τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Ηρακλείου που αφορούσε τη βεβαίωση προστίμων αθρέτων, και το δεύτερο σοκ όταν αντίκρισε ότι οφείλει 15.000 ευρώ. Αυτή τη στιγμή βρίσκομαι με ένα χρέος 15.000 χωρίς καν να μου ανήκει αυτό το οίκημα, και για να το ξεμπερδέψω πρέπει να κάνω ιστορίες. Δεν με διευκολύνει ο Δήμος, μου δημιουργεί προβλήματα αυτή τη στιγμή και χάνω και ώρα από τη δουλειά μου και πρέπει να αποδείξω, ας πούμε, ότι δεν είμαι ελέφαντας αυτή τη στιγμή, ότι δεν μου ανήκουν όλα αυτά. Στο επίμαχο έγγραφο, η υπηρεσία του Δήμου καλεί τον επαγγελματία να πληρώσει τις οφειλές του, διότι στην αντίθετη περίπτωση θα κινηθεί σχετική διαδικασία ίσπραξης εσόδων. Ναι, είναι του πατέρα μου, δεν έχει γίνει ούτε, δεν το δηλώνω ούτε στο Ε9, δεν το δηλώνω, δηλαδή δεν είναι ιδιοκτησία μου καθόλου. Και αυτή τη στιγμή βρίσκομαι με χρέος 15.000 χωρίς να μου ανήκει καν το οίκημα και μου λένε ότι θα μου δηλώσουν και στο βιβλιάριό μου ότι θα μου μπλοκάρουν τα βιβλιάρια, να μην μπορώ ούτε να δουλέψω. Με το επίμαχο έγγραφο στο χέρι, ο ίδιος μετέβη στην Πολεοδομία Ηρακλείου, όπου υπάλληλοι, όπως υποστηρίζει, παραδέχτηκαν ότι έγινε κάποιο λάθος. Να κάνω ένσταση, να τους δείξω τα χαρτιά ότι δεν είναι ιδιοκτησία μου, γιατί έχω όλα τα χαρτιά, και να προσπαθήσω να δω τι θα γίνει. Μάλιστα, πρόκειται για αρκετές περιπτώσεις, όπως μας ανέφερε ο αρμόδιος αντιδήμαρχος, καθώς, όπως μας εξήγησε, ενδέχεται να υπήρξαν λάθη γύρω από τη διαδικασία καταγραφής της ιδιοκτησίας αθερέτων κατά της αυτοψίας, με τον Γιάννη Ρασούλη να επισημαίνει ότι όσοι θεωρούν ότι θίγονται μπορούν να προβούν σε ενστάσεις. Ήρθανε και στη θεία μου για ένα οίκημα που είναι 6 αδέρφια και της βεβαιώθηκε όλο το ποσό στο όνομά της, ενώ αυτή είχε ένα μέρος 75 μόνο τετραγωνικά. Δηλαδή, της είχε περίπου 35.000 ευρώ πρόστιμο. Και ενώ αναμένεται ο νέος νόμος για τα αυθαιρέτα, εκατοντάδες πολίτες βρίσκονται αντιμέτωποι με τσουχτερά πρόστιμα, με το ζήτημα να απασχολεί σχετική σύσκεψη στη Λότζια. Λόγω των παραπώνων των πολιτών, ξεκινάμε σιγά σιγά να ενημερωθούμε για να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Και μιλάμε για υπέροχα πρόστιμα. Η εικόνα που έχω, δει είναι, είδαμε δηλαδή καταστάσεις και των 300.000. Πρέπει να εκμεταλλευτούν τις δυνατότητες που δίνει ο νόμος και να διευθετήσουν τα κτίρια τους. Όσο δεν τα διευθετούν, τόσο και τα πρόστιμα θα έρχονται και ίσως και να αυξάνονται, γιατί ο καινούριος νόμος, αυτό που ακούγεται, δεν θα είναι τόσο ελαστικός όσο είναι αυτός. Υπάρχει κάποια επιτροπή διαβούλευσης του Υπουργείου που χειρίζεται, υποτίθεται, το νέο νόμο, για τον οποίο ούτε έχουμε εικόνα ούτε γνωρίζουμε τι γίνεται. Μέχρι στιγμής η όλη διαδικασία κινείται από το Υπουργείο εν κρυπτό. Εν όψη της καθόδου του Γιάννη Τσιρώνη στο Ηράκλειο, ο οποίος είναι ομιλητής, εκδήλωσε για την αντιμετώπιση της αθρέτης δόμησης, οι οικιστές θα δώσουν δυναμικό παρόν, διεκδικώντας εφικτές λύσεις και σε μια περίοδο έντονης οικονομικής κρίσης. Και τον καλούμε τον κόσμο όλο σύσσωμο να παρευρεθεί, για να δει ο κύριος Τσιρώνης ότι είναι πολύς ο κόσμος, έχουμε άμεσο πρόβλημα, δεν μπορούμε να πληρώσουμε τα ποσά που ζητάνε. Η κυβέρνηση να αλλάξει νομοθετικό πλαίσιο, να παγώσουν προς στιγμή τα πλαίσια μέχρι ο καινούριος νόμος που θα βγει, που ξεκινάει η διαβούλευση από το Ηράκλειο, από ό,τι ξέρουμε, να είναι ευνοϊκός και να μπορούμε να ανταποκριθούμε.